κτίρια διαμάντια που έχουν ταυτιστεί με το Ηράκλειο και κοσμούν διάφορα σημεία της πόλης. Ο δημιουργός τους, Δημήτρης Κυριακός, αρχιτέκτονος των εμβληματικών νεοκλασικών του Μεγαλού Κάστρου, άφησε ανεξίτηλα τη σφραγίδα του, σχεδιάζοντας το Ηράκλειο. Άφησε τη σφραγίδα του σε πάρα πολλά κτίρια, τα οποία τα έχουμε εμείς ακόμα τώρα, παρότι έχουν περάσει 100 τόσα χρόνια και παραπάνω. Οι ιδέες του έχουν παραμείνει. Είναι ένα πολύ καλό φωτεινό παράδειγμα για εμάς τους επίγονες, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Η οικία Λογιάδη, το Μέγαλο Κοθρίλιο πυράκι και η οικία Τσαχάκη είναι μερικά μόνο από τα δημιουργήματα με την υπογραφή του Δημήτρη Κυριακού, που άφησε το στίγμα του σε κομβικούς δρόμους και σημεία της πόλης. Τα εμβληματικά κτίρια του Κυριακού στο Ηράκλειο είναι τα πιο πολλά της 25ης Αυγούστου, ξεκινώντας από το πρώτο με την αραβική αρχιτεκτονική, να ανέβουμε αριστερά και δεξιά το Μέγαρο Κοθρί, το λεγόμενο, η οικία Τσαχάκη στην Θεσσαλονίκη. Είναι το κτίριο των Αβέρωφου και ζωγράφου, Λογιάδη, το γνωστό παλιά κλινική κτλ. Και τώρα το έχει πάρει το ΙΤΕ. Κτίρια της περιφέρειας είναι δικά του. Δικά του σχεδιασμό, στο κόψιμο ήταν ένα κτίριο, οι παλιοί στρατώνες. Το περίφημο για μένα και πολύ αγαπητό το μνημείο, το ηρώο της πόλης Πλατεία Ελευθερίας, που δυστυχώς τώρα είναι υπό κατάρρευση. Μια εκδήλωση αφιερωμένη στον Δημήτριο Κυριακό πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο, στο πλαίσιο της οποίας λειτουργήσε έκθεση με σχέδια και φωτογραφίες χαρακτηριστικών κτηρίων. Εμείς πάντα έχουμε την διάθεση να βοηθούμε την κοινωνία μέσα από πολιτιστικά δρόμενα. Μια τέτοια περίπτωση είναι η απόψινή. Θα κάνω μια σύντομη αναφορά στη ζωή και στο έργο της Ρένας Κυριακού. Η Ρένα Κυριακού είναι η κόρη του Δημητρίου Κυριακού, τον οποίο σήμερα τιμούν με αυτή την εκδήλωση. Μια διάσημη και πολύ σπουδαία πιανίστρια και συνθέτρια. Ό,τι επηρέασε τις περιοχές της πόλης, της παράκτιες πόλης, της Μεσογείου, επηρέασε και το Ηράκλειο, και παίρνοντας σαν οδηγό το διάφανο νερό της Μεσογείου, το οποίο πάντα κινείται, δεν είναι ποτέ στατικό, το ίδιο και οι πολιτισμοί. Η έκθεση θα συνεχιστεί στο πατάριο του βιβλιοπωλείου της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης 11 με 16 Μαρτίου.